Όλα αυτά ενώ ο Ερντογάν έχει να αντιμετωπίσει ένα νέο μέτωπο στο εσωτερικό της Τουρκίας μετά τη θυελλώδη παρέτηση της διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας. Η Χαφιζέ Ερκάν, που είχε τοποθετηθεί στη θέση της μόλις τον περασμένο Ιούνιο, ανεβάζοντας τα επιτόκια από το 8,5% στο 45%, παραιτήθηκε υπό το βάρος καταγγελιών ότι ο πατέρας της έλυνε και έδαινε στην τράπεζα, ενώ η ίδια έκανε μπούλινγκ στους υπαλλήλους. İyi geceler. Hareketli bir gece yaşıyoruz. Bir istifa depremiyle sarsıldık. Depremin merkez üssü Merkez Bankası. Εν μέσω καταγγελιών νεποτισμού, η Χαφιζέ Ερκάν παραιτείται από την Προεδρία της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας και προκαλεί σοκ. Στην ανακοίνωσή της, επικαλείται εκστρατεία σπήλωσης του ονόματός της. Προκειμένου να μην πληγεί περαιτέρω η οικογένειά μου και επιπλέον το αθώο παιδί μου, το οποίο δεν έχει κλείσει ακόμη ούτε ένα μισή χρόνο, από αυτή τη διαδικασία ζήτησα από τον κύριο Πρόεδρο να με απαλλάξει από το καθήκον μου. Πριν από περίπου ένα μήνα, με την Ερκάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Σοστσού δημοσίευσε ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο ο πατέρας της Ερόλ έλυνε και έδαινε στην τράπεζα. Gayan'ın babası Merkez Bankası'na gelip gidiyormuş. Orada makam odası var, arabası varmış, koruması varmış ve herkese emir yağdırıyormuş. Εκτός από διαταγές, η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι ο Ερόλ Ερκάν τραμπούκιζε τους εργαζόμενους όταν δεν τους απέλυε, όπως κατήγγειλε με επιστολή της η Μπούζρα Μποσκούρτ που εργαζόταν στο πρωτόκολλο. Erol Erkan, Büşra Bozkurt'u yanına çağırıp kendisinin güvenilir bir çalışan olduğunu söyledi. İnsan kaynaklarını arayıp Büşra artık bize hizmet edecek dedi. Kadının çalışma saatleri gece geç saatlere kadar sürecekti. 7 yaşındaki çocuğunu okuldan almak zorunda olan Büşra Bozkurt işi kabul etmek istemedi. Η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Τουρκικής Κεντρικής Τράπεζας παραιτήθηκε παρά τη στήριξη Ερντογάν. Atla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını Amerika'da yapamadıklarını burada yapıyorlar. Özel odalar ayrılmış, memurlar onların çocuklarına bakıyor ve baba sanki tayini öyle bir şey oldu ki Türkiye'de bir göreve bir kişi atandı mı bir kişi atanmıyor. Sülalesiyle atanıyor ya Rabbi. Sülalesiyle ya. Cümbül cemaat giriyorlar. Η παρέτηση Ερκάν ήρθε σε μια στιγμή που ο πληθωρισμός είχε αρχίσει να σταθεροποιείται, περίπου στο 65%, μετά από αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων που έφεραν το βασικό επιτόκιο στο 45%. Διάδοχος της Ερκάν ανακοινώθηκε ήδη ο έως τώρα υποδιοικητής Φατίχ Καραχάν, με την κυβέρνηση Ερντογάν να διαμηνύει στις αγορές ότι δεν θα αλλάξει τίποτε στην οικονομική της πολιτική.